Συνάδελφοι, καταρχήν ήταν αυτονόητο για μας η στήριξη της Ομοσπονδίας στους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών, που είναι ένα δυνατό κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης με κοινωνικές προεκτάσεις. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω και να το τονίσω είναι ότι μαζί με το μνημόνιο το 2011 κάποιοι ήρθαν και αύξησαν το ωράριο των παιδικών σταθμών. Μην φανταστείτε ότι ήρθε ο Τόμψεν και η Τρόικα και ήρθαν εδώ και είπαν ότι θα βάλουμε ένα θέμα για να αυξηθεί το ωράριο από 6 ώρες σε 8 στους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν οι εγχώριοι υποβολείς, οι οποίοι βρήκανε την ευκαιρία, και εδώ το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι και μέσα στα πλαίσια της ΚΕΔΕ και μάλιστα ασχολούνται με την κοινωνική πολιτική, το οποίο αυτό που θέλουν και το έχουν εφαρμόσει στο Δήμο τους, είναι να μετατραπούν οι παιδικοί σταθμοί σε πάρκινγκ παιδιών. Και το έχουν εφαρμόσει στο δικό τους Δήμο. Άρα δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο παιδαγωγικός ρόλος και ο σκοπός τους είναι η ιδιωτικοποίηση και η προώθηση των κινσέπ. Άρα το ωράριο είναι ένα κομμάτι από το συνολικότερο παζ, το οποίο σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση, με την απαγόρευση, την καθολική απαγόρευση προσλήψεων, οδηγεί το επόμενο χρονικό διάστημα σε κλείσιμο δομών, και ο απότερος στόχος, συνάδελφοι, το ξέρετε όλοι, είναι οι συνεταιριστικές να αλώσουν τους παιδικούς σταθμούς, να ιδιωτικοποιηθούν, να καταργηθεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας και ο παιδαγωγικός ρόλος των παιδικών σταθμών. Άρα θα χρειαστεί να σταθούμε απέναντι, όπως και σήμερα, σε αυτές τις πολιτικές που δεν οφείλονται μόνο σε αυτούς που ήρθαν το 2010 από την πίσω πόρτα στη χώρα, αλλά και σε εγχώριους κατακτητές οι οποίοι θέλουν να ξεπουλήσουν αυτό το κομμάτι. Να είμαστε πάντα κοντά στις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας, όπως και σήμερα. Να είστε καλά, συνάδελφοι. Ευχαριστώ.